Γεια σας. Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια συλλογή με το Wakelet και με εφαρμογή του αλλά και με το κινητό. Με την εφαρμογή του λοιπόν αφού συνδεθούμε στο Wakelet πάμε στα Collections στις συλλογές μας και πατάμε Νέα Συλλογή και εδώ λοιπόν δίνουμε ένα όνομα στη συλλογή μας γράφω εγώ απλά εδώ η συλλογή μου, δεν θα δείξω πολλές λεπτομέρειες. Εδώ γράφω περιγραφή της συλλογής, γράφω λοιπόν ένα κείμενο και μένει τώρα να προσθέσω περιεχόμενο, αν έχω αντιγράψει ένα σύνδεσμο π.χ. εδώ στη σελίδα, μπορώ να την κάνω επικόληση. και κατευθείαν αυτόματα θα προσθεθεί το στοιχείο θα πάρει και λίγο κάποιο χρόνο, αυτό μετά θα αναγνωρίσει τον τίτλο και κάποιο κείμενο κομμάτι κείμενο θα πάρει Αλλιώ μπορώ να το επεξεργαστώ εγώ εδώ μόνος μου και μπορώ να βάλω μια εικόνα, είτε να φορτώσω στον υπολογιστή μου, είτε να από μια βιβλιοθήκη που έχει από το Ans Plus μια έτοιμη εικόνα μπορώ να βρω δηλαδή να βάλω ένα σελιδοδείκτη που έχω ήδη αποθηκευμένο στο GoEkelet, από αυτούς που έχω αποθηκεύσει. Έχει να βάλω αρχείο PDF και εδώ κάποιες άλλες εφαρμογές να βάλω βίντεο από YouTube, από Google Drive, να βάλω ένα tweet ή και άλλες εφαρμογές που μπορεί να υπάρχουν. Κάπως έτσι βάζω στοιχεία στη συλλογή μου. Μπορώ να τα αλλάξω σειρά σέρνοντας όπως βλέπετε εδώ και να τα κάνω αν θέλω και από εδώ μετακίνηση, να τα διαγράψω ή να τα επεξεργαστώ περαιτέρω με το Edit από εδώ. Και για την εμφάνιση γενικά της συλλογής είναι εδώ το κουμπάκι όχι ρυθμίσει εδώ η παλέτα, αλλάζω το layout, τώρα το layout είναι σαν μια στήλη, μπορώ να το κάνω πιο compact όπως έχει εδώ ή σε πλέγμα, grid, ή σε mood board που είναι κάτι σαν πλέγμα αλλά πιο έτσι λιγότερο συμμετρικό ή σε κάθε τη στήλη, να έχω δηλαδή όπως βλέπω εδώ έχει κάνει μια στήλη ό,τι έχω μπορώ να προσθέσω και άλλες στήλες για το περιεχόμενο. Ας το ξαναλλάξω λοιπόν αυτό στο το κάνω grid. Και μπορώ να βάλω από το cover image εδώ να βάλω μια εικόνα εξόφιλο πάλι να μεταφορτήσω μία ή να βάλω μία από τη βιβλιοθήκη. Ας βάλω μία τυχεία τώρα εγώ εδώ. Και νομίζω εδώ μπορώ να αλλάξω την εικόνα, να αλλάξω κάποια ιδιότητα. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Και για να κάνω διαμοιρασμό τη συλλογή, με το share εδώ λοιπόν, θα το αλλάξω, πρέπει να το αλλάξω σε είτε public είτε unlisted για να πάρω το σύνδεσμο διαμοιρασμού για να το διαμοιράσω δημόσια ή μπορώ να θέλω αυτό για πιο προχωρημένη λειτουργία να καλέσω συνεργάτες με αυτόν τον κωδικό ή το σύνδεσμο άλλους χρήστες του Wokelet να... και αυτοί να συνεργαστούν μαζί μου στη δημιουργία της συλλογής. και κάποιες επιλογές μπορώ να κάνω αντίγραφο μετακίνηση να την κάνω εξαγωγή σε PDF να δείξουμε τώρα και πώς γίνεται στο κινητό μας με την εφαρμογή για κινητό εδώ λοιπόν έχω ανοίξει την εφαρμογή Wakelet αφού συνδεθώ βλέπουμε εδώ εφαρμόζονται ήδη οι και τα bookmarks όπως βλέπετε εδώ πάνω bookmarks και συλλογές με το κουμπάκι εδώ φτιάχνω μια νέα συλλογή, create new collection, διαλέγω το layout, ας βάλω το mood board και εδώ βλέπουμε ότι έχει εμφανιστεί η συλλογή, αλλά για να αλλάξω κάτι μπορώ να αρχίσω να προσθέτω περιεχόμενο, αλλά με το κουμπάκι εδώ το edit ας αλλάξω τον τίτλο Τη συλλογή μου. Βάλω λοιπόν πάλι ένα γενικό όνομα. Εδώ βάζω μια περιγραφή. Και από εδώ βάζω και μια εικόνα για εξώφυλλο. Πάλι μπορώ να φορτώσω μια εικόνα από τη συσκευή μου ή να επιλέξω μια από το ASPLASS. Μια δωρεάν εικόνα. Περιμένω να φορτώσει και πατήσω, πατάω εδώ save και τώρα μπορώ να αρχίσω με το κουμπάκι το σύν να προσθέτω στοιχεία είτε έναν σύνδεσμο είτε να γράψω ένα σημείωμα, ένα κείμενο, μια εικόνα, ένα twitter αν θέλω για βίντεο, για παράδειγμα, αν βάλω ένα URL από YouTube, αυτό μετά θα το, ενσω... θα το προσθέσει ως βίντεο στη συλλογή μου. Και κάπω έτσι φτιάχνω με πιο λίγε βέβαια δυνατότητε στην εφαρμογή για κινητό. Φτιάχνω μια συλλογή με το Wakelet. Μετά για να την διαμοιράσω, θα πρέπει πάλι εδώ να πατήσω να επιλέξω να είναι είτε public είτε e unlisted. Unlisted σημαίνει ότι δεν θα είναι ανακαλύψιμη από άλλους χρήστες. Ενώ με το public θα μπορεί κάποιος να την ανακαλύψει και με αναζήτηση στο Google αν είναι τυχερό. Ας το βάλω public λοιπόν, πατήσω, πατάω save και για να πάρω το σύνδεσμο τώρα θα πατήσω εδώ το κουμπάκι το share και ανάλογα με την εφαρμογή του κινητού που θα κάνω αντιγραφή στο πρόχειρο, αποστολή του συνδέσμου με email ή αποστολή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή στο σημειωματάριο, κάπως έτσι να αποθηκεύσω το σύνδεσμο διαμοιρασμού. Και επιστρέφω πίσω, έχει γίνει λοιπόν η συλλογή μου, εδώ τη βλέπουμε, εδώ. Αυτά λοιπόν τα βασικά πώς φτιάχνω μια συλλογή στο Wekelet.